ο Δημία Λεμπλάνκ στο late, εντάξει, θα κάνει one shot τη Jinx. Ισχύει, απλά μακάρι για την SK Gaming ο Fox να παίξει ξανά εκείνη τη Λεμπλάνκ που στο mid-game πήρε το παιχνίδι. Μακάρι. Αλλά εγώ τώρα, ειδικά που κάει και το flash του Forgiven, περιμένω να δω πάρα πολύ focus σε αυτό το bot lane. Περιμένω να δω τη Rek'Sai μόνο στο κάτω μέρος του χάρτη. Και ο Εφιάλτης να ξαναγίνει πραγματικότητα, ναι, για την και ένα Facebook post από τον Forgiven μετά το παιχνίδι. Ελπίζω να μην γίνει έτσι για να καταφέρει να κουβαλήσει αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό καθώς θα κυλούν τα λεπτά, ούτως ή άλλως η φύση του pick του είναι τέτοια, οπότε θα περιμένουμε για να δούμε τι θα συμβεί. Το early game θα βασιστεί στα χέρια του Sven Skerren με τον Lee Sin, κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε καθόλου στο Summer Selection, για το οποίο θα έπρεπε ίσως να σχολιάσουμε, γιατί ένας Sven Skerren ο οποίος μας έχει δείξει άλλα pick, όχι τόσο τον Lee Sin, σε ένα metagame που ο Lee Sin δεν είναι από τις πρώτες επιλογές. Έρχεται τώρα για τον Sven Skerren, ο οποίος επίσης έχει ακούσει διάφορα για την απόδοση του τελευταίο καιρό. Και όχι μόνο από εμάς εδώ, εγώ σίγουρα έχω πει μερικά κακά πράγματα, αλλά έχει σε γενικές γραμμές και από τους ίδιους παίκτες μου σε κάποιες δηλώσεις π.χ. του Forgiven, όταν έφτασε η ώρα να σχολιάσει τον Sven Skerren, μπορώ να πω ότι μίλησε με μέτρια λόγια. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έκανε για τους υπόλοιπους. Οπότε θέλω να πω ότι έχει βρεθεί και αυτό στο στόχαστρο και παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο κάπως πρέπει και κάπως πάντα αντιδρούν. Κάποιες φορές πετυχαίνει και βρίσκονται ακόμα σε χειρότερη θέση. Κάποιες φορές όμως καταφέρνουν με την απόδοσή τους ουσιαστικά να κλείσουν τα κακά στόματα. Και αν υπάρχει ένας ήρωας με τον οποίο μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, είναι ο Lee Sin, διότι βασίζεται καθαρά. Είναι ο ήρωας, πιστεύω, ο οποίος μετά το Zend έχει το μεγαλύτερο skill cap στο παιχνίδι. Σίγουρα δηλαδή μπορείς να κάνεις και να φανταστείς διάφορα πράγματα με απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Ναι. Και είναι ένας ήρωας ο οποίος βασίζεται στο να δώσει πίεση early στα lanes. Μένει να δούμε αν θα το κάνει αυτό ο Sven Skerren. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνει, ειδικότερα στο bot lane του, το οποίο αντιμετωπίζει Morgana και Jinx. Μια Jinx η οποία δεν έχει κάποιο escape πέρα από τα flash, οπότε αν βρεθεί δίπλα της ο Sven Skerren θα την λοκάρει. Και ήθελα να το πω ότι θα παίξει αρκετά κοντά στον Fox και δύο πάρα πολύ επιθυμητοί. Ο Fox εδώ όμως χάνεται στο να του κάνει το Ignite, κάνει και το Q-Nacker. Ο Sven Skerren μπαίνει μέσα, το Tartar χτυπάει, θέλει το first blood, το παίρνει ο Pepe Nero. Πέφτει αμέσως μετά από τον Sven Skerren, αλλά το κακό έχει γίνει. Miscommunication εδώ, καθαρό, ο Fox πήγε. Θα βγει από τα έγκατα της γης ο Frederick, για να δω να τα βουτήξει πάνω στον Freddy. Όχι, κάνει το flash ο Freddy όμως. Βλέπουμε αρκετή κινητικότητα early game, αν δεν υπήρχε και αυτό το miscommunication από τον Fox. Ο οποίος μπήκε, κυρίως, ο οποίος μπήκε πολύ διαβολικά γρήγορα. Για να δούμε εδώ πέρα ένα binding στον Enrated. Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ damage πάνω στον Rydell, αμέσως το flash να φύγει μακριά από τον φωνικό Forgiven. Γιατί θα τον, έκανε το jump, θα του έκανε και τη βόμβα και μετά τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Και όμορφη κίνηση του Enrated, ο οποίος παρόλο που δέχτηκε το binding δεν σταμάτησε να βαράει. Ναι. Μπορεί να βαρέσει. Κάθισε να δεχθεί κιόλας και τα shackles της Jinx. Το βασικό είναι ότι δεν είναι stunned όταν δέχεται τα στήλα αυτά, που σημαίνει ότι από εκεί μέσα μπορεί να βαρέσει και το έκανε. Να δούμε τώρα πώς θα τα πάει ο Fox, ο οποίος έχει ένα assist αντίθετα με το first blood το οποίο έχει πάρει ο Pepe Nero. Ναι, θα δούμε. Ο Frederick είναι ίσως. Το Frederick vs. Sven Skerren είναι ίσως αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό matchup για τα πρώτα λεπτά. Mm. Από το 6-7 level του Fox και μετά μπαίνει και αυτός έντονα στο παιχνίδι. Νομίζω με αυτό το first blood το οποίο, με το kill το οποίο πήρε ο Sven Skerren θα μπορέσει να κάνει περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι. Ελπίζω να έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ενάντια στο Frederick και να προσπαθήσει να μπει μέσα στην αντίπαλη ζούγκλα, να κάνει τα invades. Ο Enrated έχει μείνει λίγο μόνος του εδώ, για να δούμε τον Rydell αν θα μπορέσει να του κάνει κάτι, αλλά νομίζω ότι δεν επιχειρούν τίποτα παραπάνω οι Giants. Τώρα ρίχνει το binding. Ίσως δεν το είχε μάλλον, ναι. Ελπίζω. Νομίζω ότι από όλα αυτά τα οποία ακούει ο Sven Skerren, μάλλον μας άκουσε και έχει μπει μέσα στην αντίπαλη ζούγκλα προσπαθώντας να έχει σπάσει. Έχει ανοιχτό το game. Ναι, και μας ακούει. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε, αλλά ακούει Sven Skerren επιθετικός. Ρωτάει το Forgiven τι είναι αυτό, aggressive του λέει, μπαίνει στη ζούγκλα. Fox και πάλι πρόβλημα απέναντι στον Pepe Nero. Τον κόβει στα δύο, πολύ όμορφα. Αυτό σημαίνει ότι για λίγο δεν θα χτυπάσει ο Fox.
Επομένως, εάν ο Φρέντερικ έρθει τώρα, ίσως και να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτός που έρχεται δεν είναι υποχρεωτικά ο Φρέντερικ, είναι ο Σβενσκέρεν, ο οποίος θέλει να απομακρύνει τον Πεπινέρο. Ο Πεπινέρο πάει κοντά στο συμπαίχτη του. Ωραία, ο Φόξ επιστρέφει πίσω στην αρχική W. Ο Σβενσκέρεν είναι κοντά, δεν μπορεί να τον σώσει, όμως πεθαίνει από τα χέρια του Πεπινέρο. Και τώρα και ο ίδιος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει το Ignite πάνω του πίσω από το Tower, πολύ χαμηλά θα γλιτώσει. Τρομερή ούλτη του Πεπινέρο, ο οποίος με το που σκότωσε τον Fox πήρε το 6 level και κατευθείαν την έβαλε για να την κάνει, για να προσπαθήσουν να σκοτώσουν τον Svenskeren, κάτι το οποίο του φόρσαρε το flash και δίνει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή στον Frederick, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στα CS και θα προσπαθήσει να του πάρει όσα περισσότερα από τη ζούγκλα γίνεται. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι που δεν είμαι σίγουρος αν ήταν καλά. Είχαμε τον Fox να κατεβαίνει και να κυνηγάει ουσιαστικά τον αντίπαλο τον Πεπινέρο. Έφτασε σε ένα σημείο που ο Πεπινέρο του τράβηξε κοντά στον Φρέντερικ και κοντά στο Ράιτλ. Νομίζω ότι ούτε ο Φρέντερικ ούτε ο Ράιτλ έκαναν damage όμως τον Fox. Ναι. Άρα ο Πεπινέρο τον έφαγε μόνος. Άρα και να μην ήταν εκεί οι συμπαίχτες του Πεπινέρο και πάλι θα πέθανε ο Fox. Ναι, αλλά πιθανότατα θα πέθανε και ο Πεπινέρο από το Svenskeren. Μάλιστα. Πάντως η LeBlanc ήταν και πάλι 0-2, εκεί θα έλαβε. Ναι. Άρα πάλι όχι τόσο καλή εκτίμηση από πλευράς Fox και Svenskeren. Η LeBlanc 0-2 στο 7 λεπτό δεν είναι ένα καλό σημάδι. Δεν νομίζω ότι ο Fox θα έχει το impact το οποίο πρέπει, κάτι το οποίο είναι κακό. Θα το δούμε. Παλεύει τώρα, κάνει ολόκληρο το rotate πάνω στον Πεπινέρο, όλο το rotation από τα spell του. Αρκετό damage, όχι όμως κάτι το οποίο θα τον ανησυχήσει ιδιαίτερα. Είναι και ο Frederick κοντά. Και πάλι ο Svenskeren. Απίστευτο, είναι ένα μόνιμο 2-1-2-1 με τον Πεπινέρο. Βέβαια τώρα είναι και ο Frederick πολύ πολύ κοντά. Ήταν. Με εντυπωσιάζει το ότι ακόμη προσπαθούν να το παίξουν. Δεν μπορούν να το σκοτώσουν, δεν το έχουν καταλάβει ακόμη αυτό οι SK. Και δεν ξέρω γιατί επιμένει τόσο πολύ στο mid lane ο Svenskeren. Τώρα κάνει ping για Draco, βλέποντας τον Frederick στο top. Να μια καλή απάντηση ο SK. Μας έχει συνηθίσει. Όχι, ο Frederick όμως εκμεταλλεύεται την ultimate από την Rek'Sai και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο objective που λέγεται Dracos. Έτσι λοιπόν δεν θα περάσει αν contested. Μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να το κλέψει. Ίσως όμως μπορεί να κάνει κάποιο initiation, όχι. Η απάντηση. Τον αφήνουν. Εδώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να του κάψουν το flash τουλάχιστον για αυτό το οποίο έκανε. Αποφάσισαν να μην το κάνουν, γνωρίζοντας ότι ο Pepinero βρίσκεται εκεί κοντά και θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά. Αυτή η έλλειψη words από πλευρά SK Gaming είναι το μόνιμο πρόβλημα αυτής της ομάδας στο early. Κάτι το οποίο δεν τους απέτρεψε από το να πάρουν αυτό το δράκο. Όχι, χάσανε ένα flash το οποίο θα μπορούσαν να στερήσουν στο Frederick. Ναι. Δεν είναι κάτι σημαντικό για αυτούς. Κυρίως αυτός ο δράκος πάρθηκε λόγω awareness, διότι είδανε τον Frederick να περνάει στην πάνω μεριά του map και κατευθείαν. Δεν είχαν υπολογίσει σίγουρα την ultimate της Rek'Sai πάντως. Ναι. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι όσο και αν νόμιζαν ότι ήταν uncontested ο Δράκος, αν ήταν οι υπόλοιποι παίχτες των Giants νωρίτερα εκεί, ο Frederick ήταν στην ώρα του. Ναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο διότι ο Forgiven πουσάρει τον Botlane. Κάτι το οποίο στερεί vision στην ουσία από την Giants, γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω το contest. Γιατί ενώ ο Forgiven βρισκόταν δίπλα στο Δράκο, ο Άντρικ ακόμα φάρμαρε, δεν μπορούσε να βρεθεί κοντά. Σωστό. Όπως και να έχει, παίρνουν αυτό το Δράκο τουλάχιστον. Βγαίνουν μπροστά στα objective ενώ είναι πίσω στο score 2-1. Αυτό δεν είναι αναγκαία κακό, τουλάχιστον για το δεκάλεπτο με μία LeBlanc η οποία είναι 0-2 περίμενα να ασκηθεί πολύ περισσότερη πίεση στο botlane του Forgiven, ο οποίος τον βλέπουμε και φαρμάρει ανενόχλητος μέχρι τώρα, δεν έχει περάσει κάποιος jungler από το botlane. Κάτι το οποίο είναι κακό και πρέπει να το προσέξουν οι Giants, καθότι άμα βγάλει δύο items σε Tristana μετά γίνεται τρόμος. Ο Svenskeren εντωμεταξύ πρέπει να περιμένει 2 λεπτά. Μέσα στο θάμουν αυτό. Ένα από τα πιο κομπλεξικά gank που μπορεί να κάνει στο LoL. Αυτό το lane gank στο top lane με την απόλυτη υπομονή. Ο οποίος θα φύγει τη χειρότερη δυνατή στιγμή ακριβώς την ώρα που έχει επανέλθει ο Jack στο lane μετά από ένα τελικό. Γενικά πιστεύω ότι είναι κακή επιλογή του Svenskeren να εστιάσει τόσο πολύ στο mid και στο top και να μην δώσει τη σημασία που πρέπει στο bot. Με ένα kill αυτή τη στιγμή ο Forgiven θα μπορούσε να στομπολάρει όλο το παιχνίδι. Θα μπορούσε να σκοτώνει και να ξανασκοτώνει το lane του, διότι αυτό κάνει μια Tristana η οποία έχει βγάλει ένα item να μπει σε μια Jinx η οποία δεν το έχει βγάλει. Ειδικότερα όταν έχει και μια Nami μαζί της. Βέβαια. Ο jungler ο οποίος αποφασίζει να κινηθεί επιθετικά στο bot lane δεν είναι ο Svenskeren, αλλά ο Frederick με τη Rek'Sai. Ίσως όμως και ο Svenskeren και ο Fox ο οποίος έχει κάτι. Για να δούμε 2v2 που έχει και πάλι.
δεν θέλουν να ξαναζήσουν το ίδιο σκηνικό. Πίσω ο Fox τρέχοντας στο lane. Απλά παίρνουν το καβούρι, παίρνουν 50 gold, δίνουν το shrine. Εδώ πιάνεται ο Forgiven από το bind. Η διαφορά του escape. Ναι, της Caitlyn, yeah. Αυτό που μου έλεγε πριν. Και εδώ είναι σιγά σιγά ο Freddy, νομίζω, που δεν θα τις νικάει τις μονομαχίες με τον Whirlip. Για την ακρίβεια δέχεται πολύ damage από αυτό το μπαστούνι του Hoggy. Έχει βγάλει το σύμβουλο. Γι' αυτό κερδίζει καθαρά. Ναι, δεν κέρδισε τώρα βουνά, όπως θα περίμενα. Γιατί εν τέλει το damage του Maokai έρχεται στο τέλος του trade. Ναι. Αλλά έδειξε όμως ότι έχει το damage για να σκοτώσει. Έδειξε ότι είναι ίσα. Δηλαδή έδειξε ότι πλέον Freddy δεν μπορείς να με τραμπουκίζεις. Έχω το συν. Είμαι τόσο δυνατός όσο εσύ. Απλά ας είμαστε φίλοι, ας φαρμάρουμε. Ας φαρμάρουμε. Κάτι το οποίο ευνοεί τον Jack περισσότερο, ναι, το Maokai σε γενικές γραμμές. Όχι ότι ο Maokai δεν γίνεται εκτείνος με το φάρμα, αλλά σίγουρα και ο Jax είναι εξίσου ίσως και πολύ περισσότερο επικίνδυνο. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή παίζουν με τον χρόνο. Διότι και ο Jax είναι κτίνος στο late, αλλά το ίδιο και η Tristana. Και πιστεύω ότι η Tristana είναι ακόμη περισσότερο, διότι μπορεί να διώξει τον Jax. Για να δούμε εδώ πέρα ο Frederick. Ο Fox δεν το περίμενε αυτό. Νομίζω και ο Σμετσκέρεν το ίδιο, ο οποίος μπαίνει μόνος πολύ μακριά. Θα κλωτσίσει τον Frederick. Το κυνηγάνε εδώ. Ignite πάνω του. Θέλει το safeguard για να φύγει πίσω. Θα κρυφτεί κάτω από το τάρου μαζί με τον Fox. Πάλι έπαιξε με τη φωτιά ο Σμιτσκέρεν. Για να δούμε εδώ πέρα, σούπερ μικρό. Πάει για το snipe. Το κάνει πάνω στο Fox. Πολύ όμορφο άντρη. Ήξερε που θα βρίσκονται. Εδώ πέρα ήταν. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα στιγμιότυπο. Πανηγυρισμό. Ναι. Έτσι λίγο περίεργο πανηγυρισμό. Οι Ισπανοί θα έχουν φύγει τις τεκίλες τους και θα βλέπουν LCS. Αυτό πιστεύω κρίθηκε καθαρά στο ότι ο Σβένσκερεν δεν έχει τα mechanics με το Lee Sin τα οποία θα έπρεπε να έχει. Αν είδατε, φλάσαρε, προσπάθησε να κάνει το kick, αλλά ήταν πολύ αργά. Δηλαδή, αν είχε φλάσαρε και το είχε πατήσει το kick κατευθείαν, θα είχε βάλει. Και λίγο πριν, όπως γίνεται άλλωστε. Θα είχε βάλει τον Frederick μέσα στον πύργο και από εκεί τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, αλλά δεν το έκανε διότι απλά άργησε. Και αυτό έδωσε ένα μικρό πλεονέκτημα και πάλι στη Giants με τον Άντριχ βέβαια από το άλλο lane να δίνει το impact. Όπως και να έχει 3-1 και να που οι Giants κρατάνε δυνατά το early game. Βέβαια με την SK Gaming αντίπαλο δεν φτάνει απλά να κρατάς το early game, πρέπει να το snowballάρεις και δεν το κάνουν αυτό, οπότε σίγουρα εγώ προσωπικά δεν έχω χάσει καθόλου το ενδιαφέρον μου για αυτό το παιχνίδι. Είναι ενδιαφέρον το ότι και τα 3 kills τα οποία έχει Giants έχουν πάει στα carries. Ισχύει. Και αυτό δεν είναι καλό, ειδικά από τη στιγμή που έχει πεθάνει 3 φορές ο Fox. Αυτός ο Σβενσκέρεν πραγματικά είναι λες και μυρίζει. Το ξέρουν ότι είναι εκεί, τον αρπάζουν, βουτάνε όλοι πάνω του στον αέρα. Black Shield πάρα πολύ χαμηλά, θα κάνει το safeguard για να φύγει πίσω να ακολουθάνε. Α, θα τον σκοτώσουν με την αέρα από την άλλη μεριά. Συνεχίζει τη διαμάχη με τον Freddy τώρα στον αέρα από τον Frederick. Ο Whirlip γυρνάει εκεί, έχει ανοιχτό το συνάκα πεπινέρο. Πολύ δυνατά να χτυπούν εδώ τον Freddy. Δεν ξέρω αν μπορεί να γλιτώσει ένα μέσα 3. Δεν μπορεί, είναι η αλήθεια. 5-2 και ο πεπινέρο σε killing spree. 4 kills Λούλου. Αυτό δεν είναι καλό. Σίγουρα δεν είναι καλό, καθότι το damage του Πίκη θα είναι απίστευτα πολύ. Και όταν φτάνει στο σημείο η Λούλου να κόβει κιόλας τόσο πολύ, ναι, τότε είναι δύσκολα που τα πράγματα. Προηγείται ήδη ένα Blasting Wand του Fox και δεν έχει γυρίσει καν. Πιστεύω ότι από ό,τι βλέπουμε και από τα gold θα περιμένει ακόμη αυτά τα 350 gold τα οποία του λείπουν για να πάρει τον Needless και Large Rod. Το οποίο είναι ναι μεν αχρίαστα μεγάλο, παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλο και το υπήρχε του δίκτυ. Ναι. Να δούμε εδώ πέρα, αψιμαχίες πιστεύω για τον Draco. Ναι, δεν είναι. Κάνε damage for given, αλήθεια. Είναι ο Frederick θέλει να μπει μέσα, flash rocket jump. Flash από τον Enraided, Rocket Jump από τον Forgiven. Πήγανε μαζί στον αέρα. Χέρι-χέρι. Ναι, και εδώ πέρα βλέπουμε, δεν ξέρω γιατί ο Freddy έχει κατέβει με τα πόδια κάτω. Θα μπορούσε να ανέβει πάνω, διότι έχει το teleport, αλλά ίσως απλά φοβάται το stand του Jax, το οποίο μπορεί να το κόψει και είναι συνεχεία να κάνει ο ίδιος το Jax teleport κάτω, στερώντας το προβάδισμα. Αλλά για να δούμε εδώ πέρα, 4 άτομα από την SK πάνε απειλητικά προς τον Draco. Έχουν vision οι Giants αυτού. Να και πάλι ο Frederick, ο οποίος θέλει να τρέξει και να πολεμήσει μέσα στον Draco, αλλά αυτή τη φορά φτάνει πολύ καθυστερημένα. 2-0 SK Gaming στον Draco. Κακή εκτίμηση εδώ πέρα από την Giants, η οποία βασικά. Οι οποίοι μπέιταραν. Πεπινέρο δεν περνάει το slow. Θέλω να σου πω ότι φάνηκε σαν να μπέιταρουν, γιατί έκαναν τις κινήσεις και έκλεισαν τις διόδεις SK.
και ίσως περίμεναν ότι έτσι όπως θα εξελιχθεί το fight θα μπορέσουν να κλέψουν τον δράκο και να κάνουν και engage μετά. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν παλέψανε απλά. Η Λούλου είναι κτέρμα φινταρισμένη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζουν το fight. Ο Άντρικ κάτω φάρμαρε, δηλαδή ήταν απλά miscommunication με την ομάδα του. Δηλαδή από τη στιγμή ειδικά που τους βλέπανε να κατεβαίνουν από το crab που δίνει το vision, έπρεπε κατευθείαν να γίνει το call, να γυρίσουν όλοι προς το δράκο και να κάνουν το fight. Αντί αυτού γυρνάνε όλοι πάνω το Freddy στο top lane για μια ακόμη φορά με τον damage από το Whirlwind που θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Frederick βρίσκεται εκεί μόνο και μόνο για να πετάξει τον αέρα το Freddy. Ξανά πάνω το Whirlwind, παίρνει το kill, νεκρός ο Maokai. 6 kills για την Giants, τα οποία είναι τέλεια διασκορπισμένα. Εντάξει, αν ήταν 2-2-2 πιστεύω θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αλλά και πάλι ένα kill στο Jax, ο οποίος έχει ήδη Trinity Force. 4 kills η Λούλου, η οποία σε λίγο πιστεύω θα βγάλει τον Death Cup. Πιστεύω έχει ήδη τα λεφτά για τον Needless. Και έρχεται και το Infinity του Άντρικ. Oh, ο Forgiven μπαίνει πάνω του όμως. Θα κάνει το flash, θα τον κυνηγήσει. Κάνει το flash ο Άντρικ για να φύγει πίσω. Okay, και το kill και θα παραμείνει ζωντανός δολοφονικά ένστικτα. Αναβιώνουν σε αυτό το Forgiven, ο οποίος τον είδε απέναντι σαν ζαχαρωτό, νομίζω. Πολύ καλή κίνηση από το Forgiven, διότι ξέρει ότι την επόμενη φορά που θα τον βρει μόνο του και καταφέρει να κάνει το rocket jump πάνω του και να τον κάνει slow, εκεί πέρα τελείωσε, διότι δεν έχει άλλο escape, εφόσον χάλασε και το flash και το heal ο Άντρικ και απλά αυτό, δηλαδή. Είναι με το που ξαναπηδείξει πάνω το Forgiven θα φτάνει. Αυτό ακριβώς είναι εύκολη δουλειά για τον Forgiven, να το πω. Και είναι καλό και για τα teamfights, διότι όταν κάψεις το flash της Jinx, μετά αυτή δεν έχει πώς να φύγει, οπότε ο Fox μπορεί να κάνει ένα εύκολο assassination. Μια Rexha και πάλι, σε πρώτο πλάνο μαζί με τον Πινέρο. Ο Frederick κάνει πολύ καλή δουλειά, να κινείται συνεχώς στο χάρτη. Πολύ καλύτερη από τους Venskeren σίγουρα, ο οποίος στην ουσία απλά μπέιταρε τους συμπαίχτες του πιο πριν. Σε ένα πολύ κακό fight. Ναι, τουλάχιστον έτσι κατέληξαν οι προσπάθειες του. Εδώ πέρα ο Pepinero φαρμάρει για τον Death Cup. Λογικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπου στα 2.000 gold. Χρειάζεται ακόμη 400 για να το ολοκληρώσει. Και πιστεύω θα κάτσει. Έχει κτίσει μια διαφορά απέναντι στον Fox. Μια διαφορά των 40 creep. Διόλου ευκαταφρόνητη. Και φυσικά και τα 4 kill που εκτοξεύουν τη διαφορά που έχουν οι δύο παίκτες στα gold. Βλέπεις ότι το Moronomicon και τον Needless Lee, μια απλή μπότα και ένα Durant είναι αυτά που θα έχει για λίγη ώρα ακόμα. Ο Fox, από την άλλη μεριά, σίγουρα το Rabadons θα έχει πιστεύω ολοκληρωθεί στο inventory του Webinero, αν και εφόσον γυρίσει βέβαια στη βάση για να αγοράσει. Ίσως θα ήταν και καλή επιλογή ένα Abyssal. Αυτό το poll τώρα μας κοροϊδεύει. Νομίζω ότι το απόλυτο τώρα, για αυτή τη στιγμή ο κόσμος πιστεύει ότι... ναι, αυτά αλλάζουν συνέχεια, διότι γίνονται μέσω Twitter, οπότε λογικά... για να δούμε εδώ πέρα, Frederick στο Forgiven. Αυτή τη φορά ο κάνει το και Jump να φύγει μακριά, κάνει πάρα πολύ damage πάνω στο Frederick, αλλά δεν τώρα που τελειώνει και ο Rydell να και ο Άντριχ slow, ο Forgiven μένει και πεθαίνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, είναι αξιοσέβαστο το γεγονός ότι στα 19 λεπτά χρειάζονται 3 άτομα για να σκοτώσουν μια τριχτάνα. Ναι. Χωρίς flash. Πρόσεξε. Παραλίγο να σκοτώσει. Τρία άτομα και ο jungler έφυγε με πατέρι. Και το support. Και ο Rydell έφυγε με πάρα πολύ λίγα HP. Δηλαδή ήταν ένα critical ακόμα για να πεθάνει ο Rydell. Οπότε σε γενικές γραμμές βλέπω ότι η SK Gaming μπορεί να χάνει φαινομενικά πάντα το early game. Και λέω φαινομενικά γιατί αυτό το 7-2 στα kill δεν λέει κάτι όταν το objective είναι 2-0 υπέρ της SK και όταν η διαφορά στο gold δεν έχει ξεφύγει και ιδιαίτερα. Ναι. Υπόψη είναι ότι υπάρχει και ένα πύργο διαφορά, οπότε 700 gold είναι... Τίποτα, αστείο. Οπότε θεωρητικά στο voicecom της SK Gaming αυτή τη στιγμή δεν επικρατεί η ιδέα ότι χάνουμε, ίσα-ίσα ελέγχουμε το παιχνίδι πρέπει να νιώθουν αυτή τη στιγμή. Και ειδικότερα με την ολοκλήρωση του δεύτερου item της Tristana, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ειδικότερα όταν βγάλει και τα Berserker Grips, ότι θα είναι έτοιμοι να παίξουν ένα fight. Ναι, και θα πρέπει κιόλας ίσως να μην αφήσουν κι άλλο χώρο στο Jax να βγάλει το πρώτο του defensive. Ναι, όσο είναι μόνο με το Trinity, ίσως πέφτει μετά, αλλά δύσκολο. Βλέπουμε και από το Maokai και το Righteous Glory και το Frozen Heart. Ναι, είναι ιδανική στιγμή. Πιστεύω ότι ναι, τώρα πρέπει να παίξουν ένα fight για τον επόμενο δράκο, ο οποίος βγαίνει σε ένα λεπτό από τώρα. Απ' την άλλη, Giants έπρεπε να το έχουν κάνει νωρίτερα. Τώρα αν το κάνουν, νομίζω δεν θα τους αρέσει και πολύ. Όμως και να έχει όμως κλέψει με το μπλε μπαμπ της SK Gaming.
ποτέ δεν αποκλείω το γεγονός ότι το Cute Pepinero θα κάνει πάρα πολύ damage, γιατί έχει ολοκληρώσει το Corsair's Shoes αλλά και το Rabadon. Ακριβώς, είναι αρκετά μπροστά, βέβαια και ο Fox έκλεισε τα Sorcerer με τη σειρά του. Και όντως σιγά σιγά μαζεύονται προς την περιοχή του Draco εκεί, όπου σε 30, σε λιγότερο από μισό λεπτό θα βγει αυτό το objective. Και για να δούμε πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, οι Giants αυτή τη φορά είναι εκεί τουλάχιστον. Θέλουν να καθαρίσουν και οι δύο ομάδες το Vision, η SK για να πάρει τον τρίτο Draco για να πάρει το movement speed και η Giants για να πάρει αυτό τον πάρα πολύ σημαντικό πρώτο Draco που θα δώσει combat. Θα διάνομαι εδώ πέρα ο Pepinero, μια ψημαχία με το Forgiven. Ο Zenscare είναι ήδη half HP με το καλημέρα και νομίζω ότι το Sofron για την SK είναι να τον αφήσει τον Draco ίσως. Ο Fox θα μπορούσε να επιδοθεί σε ένα Tier 2 Tower. Ακριβώς. Ο Fox έψαχνε κάποιο εκεί στο πλάι. Δεν το βρήκε. Βρήκε μπροστά του μία Morgana, έναν Draco. Αλλά εδώ οι SK προσπαθούν και θα κάνουν το initiation πάνω στο Frederick. Μπαίνει πάνω το Frederick, του κάνει και το slow. Wearlip τώρα θα μπει μέσα με τον Black Seal. Πάνω του έρχονται τα Tidal Wedge από την άμυα από το πλάι. Μπαίνει πολύ έξυπνο ο Frederick. Mega Inferno Bomb. Πάρα πολύ damage, αλλά απομονωμένος θα πεθάνει με την Rek'Sai του. Και τώρα μπαίνει μέσα Counter Strike ο Wearlip. Exhaust πάνω του. Τους έχουν περιορίσει αρκετά. Οι SK Gaming έχουν παίξει ένα πολύ όμορφο team fight, στο οποίο βγαίνουν νικητές 1-0. Αλλά ποιο παίρνει το Draco είναι στο τέλος της ημέρας το σημαντικό και νομίζω ότι θα το πάρουν οι Giants λόγω health advantage. Ο Venkeren δεν έχει πολλά TP, ειδικότερα μαρτιαστεί τώρα από τον Wearlip. Fox! Όχι, τον πήρε η Λούλου τον Draco και ο Wearlip μένει από πάνω και πετσοκόβει την SK Gaming. Ο Svenskeren πάρα πολύ όμορφο, θα πάρει λίγο HP και θα τρέξει μακριά να βρει τους υπόλοιπους παίχτες του, αλλά από εκεί που πάει νομίζω είναι κλεισμένοι. Ο Forgiven βέβαια είναι αρκετά δυνατός για να τον υποστηρίξει. Θα την πληρώσει αυτός, όχι, η Rocket Jump μακριά. Κάνει move hit πάνω στο Wearlip. Άκουα Prison, Counter Strike ξανά μέσα ο Wearlip. Οριακό το escape από τον Forgiven. Κυριγάει ο Frederick όμως τώρα. Θα κάνει αρκετή ζημιά στον Enrated. Θα κάνει το flash πάνω στον Forgiven. Έρχεται την τελευταία στιγμή και τον βοηθάει ο Freddy. Ένα ότα τακμένει ο Freddy θα πάρει το εκεί. Τρομερά mechanics από τον Forgiven. Δείχνει για άλλη μια φορά γιατί είναι αυτό. Από τα μαλλιά να μην στραβάει συγκεκριμένο παιχνίδι. Ισχύει. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς είχαν φανταστεί αυτό το fight οι Giants, αλλά οι SK κάνανε το Sofron, πήγανε για το Tier 2 Tower, ακόμη και αν χάσανε τον Draco, και το πήρανε. Ο Wearlip βέβαια σκότωσε τον Fox, ο οποίος Fox δεν έχει τρομερό impact στο παιχνίδι. Βέβαια αυτή τη στιγμή μπορεί ακόμη να κάνει one-shot τον Άντριχ, εάν αυτός αποφασίσει να κάνει το overextend, και βλέπουμε ο Forgiven δεν πάει για την Gota, πιστεύει ότι του αρκεί αυτό το Rocket Jump το οποίο διαθέτει και πάει για δεύτερο BF. Ισχύει, η Gota, καλύτερα μου Gota, όπως λέει ένα τραγούδι, είναι imp item για άλλο game, όμως όχι για το LOL. Οπότε δεύτερο BF Sword, ουσιαστικά με ένα Infinity Edge, ένα Static και άλλο damage από το Forgiven, ο οποίος είδε ότι η αλήθεια είναι ότι γράφει πολύ damage πάνω στους αντιπάλους, οπότε θέλει κι άλλο. Ναι. Και καλά κάνει. Ναι, και δεν έχει και πρόβλημα κιόλας, διότι όπως είδαμε, ο Wearlip μπήκε πάνω του και απλά τον έδιωξε τη μία, την άλλη έκανε το Rocket Jump. Ναι, δεν έχει κάποιο και πρόβλημα. Φυσικά, μέχρι να πάει για κάποιο Frozen Heart και ο Jax, ή κάτι παρόμοιο. Νομίζω Randoms θα βγάλει. Ναι, κάτι τέλος πάντων με armor και να μειώνει το attack speed. Αν και βλέπουμε το Vampiric Scepter από πλευρά Jax, οπότε ίσως πάει για κάποιο Blade. Ίσως δεν έπρεπε όμως, ίσως όντως πρέπει να πάει για κάποιο Omni Frozen Heart, όπως και να έχει. Το damage της Tristana είναι πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το ίδιο με τη Jinx, η οποία επέλεξε να βγάλει το Last Whisper, κυρίως γιατί μάλλον έχει καταλάβει ότι το damage θα το βγάζει μόνο μέσα από Mega Death Rocket. Οπότε ας γεμίσει μπαρούτι τη ρουκέτα να τη σκάσει όσο δυνατή μπορεί. Κάπως έτσι. Βλέπουμε Giant πιέζουν για το δεύτερο πύργο. Άμεσα teleport όμως και αυτό είναι από τον Freddy. Ο Frederick ίσως έχει πρόβλημα μέσα στο Black Seal πάνω το Flyer και το Freddy τώρα και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα για να πιάσει το Rydell. Το Rydell όμως ο οποίος θα κάνει ουσιαστικά δύο αντιπάλους και με το Wild Growth θα τους πετάξουν στον αέρα. Η μάχη μέχρι στιγμής είναι αμφίροπη. Ο Frederick είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα μπαίνει ο Wearlip πάρα πολύ χαμηλά. Ο Unrated πέφτει ο Rydell στη μία μεριά. Απ' την άλλη SK ακόμα δεν έχουν χάσει κανέναν. Ο Wearlip και αυτός πάρα πολύ low. Νεκρός, χοροπηδάει ο Forgiven. Για να δούμε αν μπορεί να σκοτώσει κανέναν. Ο Frederick θα φύγει μετά, ελπίσω. Και ο κυνηγάει ο Fox. Και ο Forgiven. Και τώρα να μοιάζει. Και πάνε για Baron και να πάρουν πίσω το φαινομενικά χαμένο πλέον. Το επαναλαμβάνω το φαινομενικά συνεχώς, γιατί ποτέ δεν ένιωσε το SK την μεγάλη αυτή απειλή. Ο Forgiven αυτή τη στιγμή είναι κτίνος. Τον βλέπαμε, έκανε ότα τάξ καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του fight. Κατάφερε να σκοτώσει τον Jax σχετικά μόνος του, καθότι ήταν ο μόνος ο οποίος του έκανε damage. Και τώρα βλέπουμε, θα πάρουμε ένα σχετικά εύκολο Baron. Ή όχι, το είπαν εύκολο.
χωρίς κανέναν κοντά και χωρίς να κινδυνεύσουν καθόλου. Οι Escape, οι οποίοι φεύγουν από όλο αυτό το σκηνικό με ένα Baron και τρία τέτοια. Για να δούμε εδώ πέρα το replay. Δώστε προσοχή στο Forgiven. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Τώρα πήγε ο Frederick. Ξεκινάει να βαράει. Και όταν μπει ο Werlip δεν θα πάει καν προς το Forgiven, θα πάει προς τον Betineiro και... Πρέπει να ουσιαστικά έκανε περίπου δύο το attack στον καθένα εκτός από τον Άντριχ και αρκολά παραπάνω στον... Ο Frederick έφαγε μια βόμβα και... Αυτό ήταν. Τώρα πήραξε. Πρακτικά... Δεν δώσαν όσο σημασία έπρεπε στο Forgiven σε αυτό το fight. Γύρω στα 12 ότα τα κρυμνάκια. Ο Άντριχ ρίχνει ένα super mega τετρόκι. Μόνο με αυτό καταφέρνει να πάρει kill. Γιατί δεν τον είδαμε να βαράει και πολύ στο προηγούμενο fight. Πάντως και του Forgiven ταχύτητα μέτρησε ήταν εκεί γύρω στα 12. Εντάξει, ήταν αρκετά. Δεν χρειαζόταν να παραπάνω, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Εξαφάνισε δεν το διακινδύνευσε. Και πάει για τον Blade. Έχεις δίκιο. Ο Jax πάει για τον Blade. Εγώ θα διαφωνήσω κάθετα. Βλέποντας τη δύναμη του Forgiven αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι η πιο σκληρή. Ούτε εγώ το πιστεύω. Θα κοιτάξω αυτό. Και το chat σε πολύ λίγο να δω. Μεγάλο burst στο Rydell, αλλά από την άλλη Rydell είναι support. Ναι. Λογικό να τρώει τόσο burst. Βγήκε το Rumbledex επιτέλους για το Fox. Απ' την άλλη, ενδιαφέρον το Void Staff για τη Λούλου. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτό. Και με αυτό στο game. Γιατί όμως. Γιατί δεν έχει πολλά spells με τα οποία κάνει damage η Λούλου. Στην ουσία μόνο είναι η ασπίδα και το pixie της τα οποία κάνουν το damage. Ένα τα υπόλοιπα και είναι... δύο, γιατί μόνο ένα Mercury Stretch υπάρχει από Magic Resistance. Ναι. Να κάνεις penetrate τι, τα 40 MR. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα για ένα Ζόνιας. Για να αντέχω περισσότερο μέσα στο fight. Και εδώ πέρα οι SK προσπαθούν να κάνουν clear το vision προς το δράκο. Θέλουν τον τρίτο δράκο, θέλουν το movement speed. Κυρίως για τα καλύτερα hit move του Forgiven. Αλλά εδώ πέρα ο Enrated δέχεται πολύ damage. Ουφ, ακόμα ένα, αλλά το heal αυτή τη φορά. Αν δεν είχε κάνει το heal, είχε πεθάνει. Αυτή τη φορά το περίμενε. Αυτή η μόνη διαφορά με την προηγούμενη που είδαμε πριν από λίγο ήταν ότι τώρα ο Enrated ήξερε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και μπέιταρε ουσιαστικά την κλίση του αντιπάλου του. Κάτι το οποίο δίνει αβαντάζ στην SK Gaming, η οποία αμέσως καρφώνονται πάνω στο trade. Και με τον Forgiven έχει ολοκληρώσει και τον Bloodthirster, είναι ένας αρκετά εύκολος δράκος. Movement speed bonus έχουν τα πόδια της SK Gaming για να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα και να τρέξουν να προστατεύσουν το tier 2 tower που ο Werlip ήθελε να πάρει, αλλά δεν θα τον αφήσει ο Freddy σε καμία περίπτωση. Τον αρπάζει κιόλας. Να του δείξει, να τον τιμωρήσει λίγο, τι κάνει. Λίγο σπάκι στο lane και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορώ να πω ότι ο Werlip αν... Εδώ γίνεται το flash, ακριβώς γιατί ακολουθεί ο Sven Skjern με τον Enrated. Τον κυνηγούν λοιπόν, ακριβώς αυτό. Αν δεν ήταν και ο Sven Skjern δεν θα έκανε αυτή την κίνηση. Ο Freddy Counter-Strike, αλλά είναι στον αέρα κλεισμένος μέσα στα νερά, σε μια φυλακή από νερά και πεθαίνει. Ο Frederick το tunnel για να απομακρυνθεί όσο περισσότερο μπορεί. Flash για να φύγει μακριά από το Tidal Wave και θα σωθεί με κόστος στο Summoner Spell. Εδώ πολύ κακό vision control κυρίως από την Giants, η οποία είχε στείλει το Frederick πάνω για να σώσει τον Werlip, αλλά απλά μην ξέροντας ότι ακολουθούν ακόμη τρία μέλη της SK, απλά παγιδεύτηκε και ο ίδιος και πέθανε. Βασικά δεν πέθανε, πέθανε ο Werlip όμως. Ο Werlip θα πέθανε στους άλλους και έχασε ένα σημαντικό του summoner και λέω σημαντικό γιατί η Rek'Sai σε γενικές γραμμές αν με το tunnel δεν φτάσει κοντά στους αντίπαλους να τους πετάξει στον αέρα. Δεν μπορεί να τους φτάσει με κανέναν άλλο τρόπο και μην έχοντας το flash υπάρχει ένα μέτριο engage. Για να δούμε εδώ πέρα τη διαφορά η οποία φαίνεται να κλείνει πλέον υπέρ της SK και πιστεύω ότι έτσι θα πάει και το υπόλοιπο game, ειδικότερα από τη στιγμή που ο Forgiven έχει αρχίσει και ρολάρει και τώρα θα βγάλει και το Zeal για να πάει για το Phantom Dancer, βλέποντας ότι ο Jax δεν πηγαίνει για armor όπως θα έπρεπε να κάνει, επιλέγει να πάει για περισσότερο attack speed, περισσότερο damage, βλέποντας ότι ούτε ο Pepineiro έχει βγάλει το Zonyas. Δεν υπάρχει κάποιο armor για να βγάλει Last Whisper, οπότε πηγαίνει για το Phantom Dancer και πολύ καλά κάνει. Ένα Dancer το οποίο θα έρθει να ενισχυθεί από τα buff του Draco. Ναι. Για να δούμε το Engage από το Werlip πάνω στο Freddy. Πολύ damage πάνω στο Freddy, ο οποίος έχει μείνει half HP, του κάνουν κάποια kill. Wild Growth έρχεται πάνω στο Freddy, πολύ καλή Freddy. Βαράει. Rampage για το Pepineiro. Forgiven μπορεί να βαράει, αλλά δεν σκοτώνει. Είναι η μαύρη αλήθεια. Έχει ήδη πεθάνει ο Freddy και πραγματικά έπρεπε να έχουν
χάσει το fight Giants με τόσο free όταν τα αποδέχτηκαν από το γη. Ναι, αλλά κάνανε καλό split τον damage, πιστεύω. Δέχτηκαν καλά τον damage, τη μία ο Frederick, την άλλη ο Werlyb, την άλλη ο Pitineiro. Το χώρισαν καλά. Και για να δούμε εδώ πέρα, κυνηγάει ο Werlyb, πέφτει πάνω στο Unrated. Κυνηγάει ακόμη το Forgiven, πλασάρει ο Forgiven. Frederick, δεν γίνεται κάτι πέρα από αυτό. Παίρνουν τον Unrated και συνεχίζουν. Αλλά σε τι συνεχίζουν, δεν υπάρχει κάτι να πάρουν, δεν μπορούν να πιέσουν το Tier 2, πιστεύω. Θα φτάσουν πάντως μέχρι εκεί. Θα καθαρίσουν γρήγορα σχετικά αυτά τα minions, τα περίοχα. Τα δικά τους αργούν λίγο, τόσο ώστε να έρθει με το teleport ο Freddy και πάλι. Για να δούμε αν μπορούν τώρα να κάνουν κάποια GSK. Δείχνει να δοκίμασε ο Svenskeren κάτι τέτοιο, αλλά δεν έφτασε το Sonic Wave ποτέ. Δυστυχώς, για πολύ λίγο. Δεν έφτασε και εδώ πέρα ήταν η πρώτη φορά που ο Forgiven αναγκάστηκε να κάψει flash μέσα στο fight. Ναι. Ίσως θα σκεφτεί να βγάλει το Last Whisper για να κόβει, γιατί πλέον ο Frederick έβγαλε αυτό το Chain Vest. Ναι, αλλά που μου κάνει πολύ μεγάλη περιέργεια γιατί έχουν αργήσει τόσο το armor τους οι Giants. Ναι. Βλέποντας τα items του Forgiven και εγώ θα το έβγαζα πολύ πιο νωρίς. Το armor δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει ακόμη. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα που θα το κάνουν, το είπες και μόνος σου, θα φοκουσάρει ο Forgiven στο να κλείσει το Whisper. Οπότε και που θα βγει τώρα, ίσως είναι αργά γιατί μιλάμε ότι σε πολύ λίγο θα έχει 5 slot items με το ό,τι γίνει αυτό το ζήλ τέλος πάντων. Και Dancer, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αν γίνει Dancer, δεν μπορεί να το αφήσει όπως είναι και να βγάλει το Whisper. Ναι, εντάξει, εγώ αυτό θα έκανα αυτή τη στιγμή. Αν βρισκόμουν στη θέση του. Αλλά δεν ξέρει καλύτερα. Σίγουρα. Σίγουρα check τι θέλει μέσα από ένα παιχνίδι, οπότε θα δει, ίσως περιμένει κάποιο itemization extra, κάποιο επόμενο αντικείμενο που ξέρει πάλι για να αφήσει. Ποιο item θα άλλο πληρώσει. Πέρα χορεύουν με τον Baron. Έχουν το vision control. Και ο Werlyb θα πέσει μέσα σε μια παγίδα. Έπεσε μέσα σε ένα τάφο, μπορώ να πω εγώ. Καθώς έχετε πάρα πολύ μεγάλη ζεία. Ο Riot πέφτει από τον Forgiven. Forgiven ανενόχλητος από το high ground. Κάνει τρομακτικό ποσοστό ζημιάς. Ο Frederick είναι ο επόμενος στόχος για τον δολοφόνο που ακούει στο όνομα Forgiven. Θα συνεχίσει ο Έλληνας Marksman να είναι ανενόχλητος εκεί στο πλάι και να κάνει άπειρο damage, σκοτώνοντας δύο αντιπάλους. 2-1 το trade. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα ο Forgiven το έπαιξε υπερβολικά reckless. Πολύ safe, ναι. Ναι, θα μπορούσε να κάνει το jump. Κυρίως διότι είχε την ulti του, οπότε θα μπορούσε να πηδήξει μέσα στον Pepineiro και τον Andric και να διώξει τον έναν και να φάει τον άλλο, ναι, και να σκοτώσει τον άλλο μέσα. Τρία hit. Δύο-τρία auto-attacks είναι ο Andric. Ο Werlyb εδώ παίζει με την τύχη του, αυτή τη φορά θα πεθάνει από τους Svenskeren. Έκανε εντύπωση τον damage στο οποίο έβγαλε ο Fox. Και εδώ πέρα νομίζω ότι... Ωου, Pepineiro! Και αυτός πάρα πολύ χαμηλά το flash, δεν τον βοηθάει. Ναι, flash και τώρα Baron. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτό το σύνδρομο, το solo και σύνδρομο, με το πεθαίνεις ο ένας μετά τον άλλον. Είναι... Και αυτό το σύνδρομο το κανακείο. Σύνδρομο πανόρμου. Ναι. Μπορεί να είναι και το φαΐ μας, από το e-food. Είναι, ξέρεις τι είναι, σίγουρα. Είναι η μηχανή του φοβουλίου που ακούει το όνομα Forgiven, που πήρε μπρος. Νομίζω έχει πάρει μπρος εδώ και αρκετή ώρα και παρόλο το 4-0-2 το οποίο έχει ο Άντρικ, δεν αντικατοπτρίζει το τι κάνει στα teamfights σε σχέση με τον Έλληνα Marksman. Ναι, κάνει όμως πολύ ωραία ulti. Το οποίο είναι το μόνο δώσει... το οποίο κάνει. Ουσιαστικά τα περισσότερα από τα kill. Εδώ πέρα παλεύουν για τον τέταρτο δράκο οι SK, θα τον πάρουν ανενόχλητοι. Διότι ο Pepineiro είναι ακόμη νεκρός, δεν μπορούν να το κάνουν. Ο Frederick είχε μια ιδέα να πλησιάσει εκεί, αλλά το μετάνιωσε αμέσως. Ναι. Θα μπορούσε να το είχε πάρει, διότι από ό,τι είδαμε η LeBlanc πήρε τον Draco, οπότε εντάξει, ήθελε λίγη. Ναι, και σε μια προηγούμενη φάση τον πήρε Λούλου. Ναι. Γενικά εντάξει, τα Smite Wars είναι πλέον, τα Smite Wars έχουν οδηγηθεί σε Mind Games. Ναι, ναι, κυρίως. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις πιο νωρίς και να νομίζει ο άλλος ότι θα το κάνεις πιο αργά να το πάρεις στο τέλος. Ναι, και να το κάνεις. Ναι, αυτό ακριβώς το κάνω. Δηλαδή βλέπεις τα smite να παίρνουν μαζί και να γίνονται δύο smite και ο δράκος ακόμα να ζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι Sonic and the Fails, είναι Mind Games. Γι' αυτό λέμε ότι συνήθως κρίνονται στην τύχη τα smite wars. Είναι 50-50. Και πραγματικά όποιος jungler έχει καλύτερο positioning έχει μεγαλύτερο pressure. Ο άλλος που μπαίνει λίγο πιο γιόλο μέσα για να το πάρει και να μην πάρει τον δράκο σαν τέτοιο σημείο, δεν σου πει κανείς κάτι, καταλάβεις. Έχει ένα μικρό αβαντάζ. Το αβαντάζ το οποίο βλέπω εγώ εδώ πέρα είναι τα items του Forgiven, ο οποίος δεν άκουσε κανέναν από τους δύο μας.
άλλο πήρε ένα Phantom Dancer, πήρε κι άλλο ένα BF. Θέλει ξερό damage. Πολύ καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχει armor απέναντι. Ο Jax δεν έχει βγάλει ακόμη armor και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί αποφάσισε να πάει για τον All Magic Mantle. Και δεν ξέρω γιατί, γιατί ίσως νιώθει ότι τον κόβει ο Fox μέσα στο fight. Ο Fox μέσα σε ένα teamfight θα έχει άλλα target, δεν θα έχει τον Jax στο target. Μάλλον. Αυτός ο οποίος θα έχει ως target τον Jax είναι ο Forgiven, ο οποίος θα βαρέσει το frontline της SK. Τουλάχιστον το easy targeting για τον Forgiven είναι αυτό, όποιον έρθει μπροστά του. Και γιατί να μην βαρά, έχει το rage. Και ο Frederick έχει αντίθετη άποψη με τον Wurly και έχει βγάλει το armor, θα πάει για ένα Thorn Mail. Ναι, αλλά μέχρι να το βγάλει θα κλείσει το DX. Θα μπορούσε. Έχουν αρχίσει τραγικά τα armor knights πάντως. Και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους του Hand Giants. Εξός πάνω στο Wurly. Μπαίνει μέσα στον Endrady. Θα φύγει πίσω, αλλά Rampage για τον Forgiver. Συνεχίζει το κυνηγητό. Πάνω στο Frederick. Πάρα πολύ damage. Πέφτουν οι ασπίδες. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τα σκοτώνει ο Fox αυτή τη φορά. Μπαίνουν κάτω το Tar. Forgiver βουτάει μέσα. Flash πάνω στο Rytle. Double kill για τον Forgiver. Κι άλλο Rocket Jump πάνω στον Άντερ. Και το Baby Nair αυτή τη φορά. Fox μπαίνει επίσης μέσα. Double kill για τον Fox. Συνεχίζουν. Πάνε για το Ace. Το κάνουν με 3 kill τον Έλληνα Max. Και εδώ πέρα βλέπουμε σπάνε ποτήρια. Ακούμε τα πάντα εδώ πέρα. Εμείς δεν ξέρω τι ακούσατε. Εδώ πέρα ακούνε για τα πράγματα και θάματα τα οποία κάνει ο Έλληνας Μάξιμα μαζί με τον Fox. Κουβάλισε σε αυτό το game, το χάρηκα πολύ, η αλήθεια είναι. Είναι ένα από τα λίγα παιχνιδιά που άφησαν το Forgiven να κάνει το παιχνίδι του. Και το πληρώσανε με τον χειρότερο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι όμως και ο Fox έχει κάνει δουλειά. Φυσικά, ξεκίνησε με το 0-3, το να κάνεις one shot burst το Jax δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά από την άλλη ίσως φταίει και ο Jax με το itemization του. Αποκλείεται, δεν το ξέρω. Ναι. Εδώ πέρα η SK παίρνει άλλη μία νίκη.